Και πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Άγγελο Δερετζή, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών και Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Στην αγορά της Θεσσαλονίκης σας βρίσκουμε. Ναι, το κάτω παράθυρο. Στη λαϊκή της Σταυρούπολης. Γεια σου, Άγγελε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Δημήτρη Σαρλιάκο, που είναι ο Προπόλης. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Δεν έχουμε ακόμα τον ήχο του Δημήτρη. Θα την αποκαταστήσουμε τις είδες, αλλά βλέπεις έχεις το λύσκο. Αλλά στον πάγκο του, παρόλο που είναι τσουχτερές οι τιμές. Θα πάμε όμως στον κύριο Δερετζή τότε. Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Δερετζή και πριν να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε και τον ήχο μας με τον κύριο Σαρλιάκο και με τον αγαπητό Δημήτρη. Κύριε Δερετζή, εμείς μιλάμε για τσουχτερές τιμές στους πάγκους και στα λαχανικά και στα φρούτα. Εσείς τι απαντάτε? Γιατί ο καταναλωτής εσάς βλέπει, με εσάς τα βάζει. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πείτε μου την ερώτηση, δεν την άκουσα. Λέω, μιλάμε συνέχεια για αυξήσεις μέσα σε ένα χρόνο από έως και 115% σε ένα χρόνο στα λαχανικά και στα φρούτα. Και λέω, ο καταναλωτής έρχεται και σε εσάς παραπονείτε. Για τον καταναλωτή, εσείς είστε το πρόβλημα, ο κακός. Η αλήθεια ποια είναι όμως? Παρόλο που οι λαϊκές αγορές είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είμαστε οι πιο φθηνοί από όλα τα πολυκαταστήματα. Εδώ και 2 χρόνια φωνάζουμε για την ακρίβεια ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί στο χωράφι. Έχουν όλα ανέβει, ειδικά για τον παραγωγό. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα πετρέλαια, τα διόδια, όλα αυτά έχουν πάει στο Θεό. Τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα έχουν τριπλασιαστεί. Θαύματα δεν γίνονται, ξέρετε. Άμα η κυβέρνηση δεν πει να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα ώστε να παίρνουν τα εφόδια τους πιο φτηνά, να τα επιδοτήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και συνέχεια θα βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Όλο αυτό θεωρείτε ότι οφείλεται σε αυτά που έχουμε ακούσει, ότι έχει αυξηθεί η ενέργεια, ότι έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε, τα μεταφορικά? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ακριβά. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Είναι πιο ακριβά και τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι περισσότεροι και παραγωγοί τα παρατάνε. Στις λαϊκές αγορές, ένα 20-25% και επαγγελματίες και παραγωγοί έχουν φύγει από τη δουλειά. Γιατί δεν βγαίνουν πέρα, δεν ψωνίζει και ο κόσμος, δεν έχει τα λεφτά, δεν πουλάμε τις ποσότητες που πουλούσαμε. Και τα παρατάνε οι περισσότεροι. Μετά είναι ότι καλλιεργούν τα μισά στρέμματα οι παραγωγοί. Δεν έχουν λεφτά για να βάλουν τα διπλάσια στρέμματα που βάζανε. Και αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η παραγωγή. Αυξήνονται οι τιμές. Μάλιστα. Ένα λεπτό, Άγγελε, να πάμε στον κύριο Δημήτρη Σαρλιάκο. Αγαπητέ Δημήτρη, αυξήσεις τιμών. Καλή σας μέρα, μ' ακούτε τώρα? Ναι, βέβαια, ναι, προσοχή. Ναι, Δημήτρη, λέμε κάπου φταίνει οι μεσάζοντες. Να μην φταίνει η παραγωγή, να μην φταίνει οι επαγγελματίες. Ποιος φταίει? Ο πολίτης τηλεθεατής. Εσένα βλέπει, Δημήτρη. Αυτό που είπα και στον Άγγελο. Με σένα τα βάζει. Ποιος είναι ο μεσάζοντας που κερδοσκοπεί? Και ποιος τον αφήνει να το κάνει αυτό? Λοιπόν, καταρχάς θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα. Είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση αυτή, ότι πλέον η παραγωγική τάξη έχει αδυνατήσει. Τι εννοώ. Αν δείτε, γιατί μιλάνε οι Ελστάτ, έδωσε κάποια στοιχεία και λέει ότι υπάρχει αυτή η αύξηση. Αυτή η αύξηση υπάρχει διότι η παραγωγή σε σχέση με πριν 3 χρόνια είναι μειωμένη. Στην Ελλάδα μιλάμε για την εγχώρια παραγωγή. Οπότε, χαμηλή παραγωγή, αυξημένη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό, το οποίο εδώ ειδικά στην Αθήνα, στην Αττική, έχουμε αυξημένη ζήτηση. Όταν δεν έχουμε προϊόντα, η τιμή θα είναι αυξημένη. Είναι λογικό. Άλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές, να σας δώσουν και αυτά που ζητάτε κι εσείς, για να μην καλλιεργούν τις μισές τους εκτάσεις. Ένα, Άγγελε, πες μας, τι θες, πες το. Είναι το χαράτσι που μπήκε χτες, έτσι. Ένα ακόμα επιπλέον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Αυτό είναι κι άλλο τη βάρη. Καλή δύναμη και στους συναδέλφους σου.